φτάνει πια ως εδώ. Με το σύνθημα αυτό, τα σωματεία των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προετοιμάζονται για την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 20ης Νοεμβρίου, που έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους ξεχωριστά. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει δυναμικά και σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιούνται συσκέψεις μεταξύ των σωματείων του δημοσίου τομέα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Κλιμάκιο της ΑΔΔ βρέθηκε στα Γιάννενα προκειμένου να συμμετάσχει στη σημερινή πανηπυρωτική σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων εργαζομένων του δημοσίου, ενώ αύριο θα επισκεφθούν εργασιακούς χώρους της Ηπείρου για ενημέρωση των συναδέλφων τους. Στις δράσεις του νομαρχιακού τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΔ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Χρήστος Γρίβας, πλαισιωμένος από τους Βασίλη Πολυμερόπουλο και Δημήτρη Μπράτη, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, οι οποίοι με τη σειρά τους στάθηκαν στην αμοιβή των εργαζομένων, αλλά και στα προβλήματα σε μια σειρά από χώρους όπως είναι αυτός της υγείας, ενώ από το κάδρο δεν έλειψαν και τα πειρά προς την κυβέρνηση για την προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας κατά της απεργίας των εκπαιδευτικών την περασμένη εβδομάδα. Είμαστε εδώ σήμερα στα πλαίσια της οργάνωσης που κάνει της οργάνωσης για την μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 20 του Νοέμβρη, την οποία αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ και η Εκτελεστική Επιτροπή, υλοποιώντας αυτό το σχεδιασμό σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνει συσκέψεις με τους συλλόγους εργαζομένων στο δημόσιο και περιοδίζει τους χώρους δουλειάς. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να φιλοξενούμε εδώ τον Βασίλη τον Πολυμερόπουλο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ και τον Δημήτρη τον Μπράτη, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Το νομαρχιακό τμήμα, όπως γνωρίζετε, όλο αυτό το διάστημα σε συνεργασία με τους συλλόγους σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας παροχής εργασίας, όπως είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως είναι ο χώρος της υγείας, έχουμε διοργανώσει συγκεντρώσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης έξω από την περιφέρεια και άλλες δράσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς, ακριβώς προετοιμάζοντας τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Αυτή η συνάντηση απόψη και η σημερινή επικοινωνία είναι στα πλαίσια των περιοδιών που κάνουμε και της επικοινωνίας που έχουμε με τελικό αποδέκτη τον κόσμο για την απεργία της 20ης Νοεμβρίου. Μια απεργιακή κινητοποίηση η οποία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων οι οποίες γίνανε το Φεβρουάριο, τον Μάιο, κινητοποιήσεις οι οποίες γίνανε όλο το 2024, αφορούν τα συντεχνιακά προβλήματα, αφορούν τα κοινά προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και όλων των εργαζομένων, κυρίως όμως επικεντρώνονται σε ένα μεγάλο ζήτημα, στο κεντρικό ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Επικεντρώνονται στα οικονομικά ζητήματα, στους μισθούς και στην ακρίβεια. Επικεντρώνονται στα προβλήματα τα οποία αφορούν κάθε ελληνική οικογένεια και προχωρούμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση μαζί με την ΓΕΣΕΕ, με τους συνταξιούχους, με τους φορείς, με τους επιστημονικούς συλλόγους, οι πάντες όσοι θέλουν να συμμετέχουν για τα κοινά προβλήματα τα οποία αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά βεβαίως και ο κάθε κλάδος βάζει τα επιπλέον αιτήματα τα οποία έχει, τα ζητήματα τα οποία τον αφορούν. Και είτε είναι τα βαριά και τα ανθυγιεινά, είτε είναι οι προσλήψεις, όμως παραμένει κέριο ζήτημα το οικονομικό, διότι είναι αδιανόητο να διανύουμε μετά από 12-13 χρόνια περικοπών και καθυλώσεων των μισθών, να διανύουμε μία περίοδο η οποία έδωσε μία αύξηση περίπου 40 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο και θα δώσει μια άλλη αύξηση το 2025 η οποία θα είναι 12,5 με 13 ευρώ για να πάμε σε αυξήσεις μετά από 15 επί της ουσίας χρόνια 26 ευρώ σε μηνιαία βάση. Είναι έξω από κάθε λογική, έξω από κάθε αντίληψη και σε αυτό το ζήτημα αντιδρούμε. Αυτή είναι η αντίδρασή μας διότι θέλουμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια αλλά να αμοιβόμαστε ικανοποιητικά για να μην έχουμε άλλα προβλήματα και άλλες αντισχέδειες. Αυτά που ακούγονται περί 1.300 αυξήσεων η συνολική αύξηση σε ετήσια βάση έχουν σχέση όσοι έχει με την πραγματικότητα, όσοι έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο. Είναι αυξήσεις οι οποίες ούτε στηρίζονται πουθενά, ούτε έχουν καμία σχέση με τη λογική. Είναι αυξήσεις οι οποίες μόνο στη φαντασία κάποιου μπορεί να είναι. Εμείς ζητάμε τα αυτονόητα. Ζητάμε να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, διότι 13 χρόνια τώρα είναι καθυλωμένοι οι μισθοί. Ζητάμε να λειτουργούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ζητάμε να έχουμε καλυμμένες τις θέσεις εργασίας, διότι αυτή η έλλειψη μετακυλίεται στους δημότες, στους πολίτες και αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες που την πληρώνουν.
Επιλέξαμε συνειδητά ως ΑΒΔ αυτή τη φορά να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια να πάμε σε κοινή απεργία με τον ιδιωτικό τομέα και τα καταφέραμε με τη δική μας επιμονή. Για μας η απεργία στις 20 Νοέμβρη είναι καθοριστική και δεν απευθυνόμαστε μόνο στον κόσμο της εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Είτε αυτός είναι μικροεπαγγελματίας, είτε είναι μικρομαγαζάτορας, είτε είναι νέος επιστήμονας, είτε είναι αγρότης, να συμπαρασταθεί και να συστρατευτεί σε έναν αγώνα που είναι αγώνας κατά της ακρίβειας, αγώνας κατά της φτώχειας και κατά της εξαθλίωσης. Η κυβέρνηση έχει τον κόσμο της εργασίας, τον έχει καταδικάσει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Πλέον στη χώρα μας δύο είναι οι τάξεις. Οι πολύ φτωχοί και οι πολύ πλούσιοι. Αυτό που ξέραμε ως μεσαία τάξη μετά τα μνημόνια και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Τα κέρδη γύρω μας πολλαπλασιάζονται, οι μισθοί συρρυκνώνονται, τα ενίκια στα ύψη και οι μισθοί εξευτελιστικοί. 776 ευρώ ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός για να πάει στη Σαντορίνη, να πάει στα Χανιά, να πάει στην Κέρκυρα και πληρώνει ενίκιο 500 ευρώ. Δυστυχώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ουσιαστική αντιπολίτευση. Τα κόμματα της Ελλάσσονος και της Μίζωνος αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ασκήσουν την κριτική εκείνη που απαιτείται και να σηκώσουν τα αιτήματα αυτά που οι εργαζόμενοι θέτουν. Και το κεντρικό σύνθημα και αυτής της απεργίας είναι: φτάνει πια ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο. Κάναμε πέρυσι 4 απεργίες. Δεν υδρώνει το αυτί τους. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η κυβέρνηση προσφεύγει στη δικαιοσύνη για κανονική, όπως λέμε σε εισαγωγικά, απεργία. Για απεργία με την οποία διεκδικούσαμε μισθούς. Η απεργία των δασκάλων. Είναι πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που γίνεται. Να σας πω ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο παρελθόν κάνανε απεργίες πολύμηνες. Οι καθηγητές 3 μήνες, οι δάσκαλοι κάναμε 42 μέρες. Άλλοι φορείς στην ΠΟΕ όταν κάναν 40 μέρες, κλείναν αμαξοστάσια, κάναν. Δεν διανοήθηκαν οι υπουργοί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και για μία 24ωρη απεργία, προχτές ο Υπουργός Παιδείας με τον Υπουργό Οικονομικών προσέφηκαν. Είναι ένα δείγμα ότι από τη μια μεριά είναι ένα δείγμα αυταρχισμού, θα έλεγα, χωρίς. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πομφώδεις λέξεις, αλλά εκεί φαίνεται. Δηλαδή, καταδικάζεις τον εκπαιδευτικό με 776 ευρώ και του λες δεν μπορεί να απεργήσει για το μισθό του αν δεν τηρήσει διαδικασίες του νόμου Χατζηδάκη που σημαίνουν ότι η απεργία πρέπει να γίνει μετά από ένα μήνα.